Έχουμε δουλέψει με εντατικά με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς τις τελευταίες εβδομάδες. Θα αναφέρω πρώτα στους υπουργούς τα αποτελέσματα, θα τους δώσω λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων που έχουμε επιτύχει. Το καλό είναι ότι έχουμε επιτύχει αποτελέσματα, αλλά πρώτα θα τα πω στους υπουργούς. Είχα μια συνάντηση σήμερα το πρωί και μια σειρά συναντήσεων τις τελευταίες εβδομάδες φυσικά. Δεν πιστεύω ότι η μεγάλη πολιτική συμφωνία είναι μεγαλύτερη από το πακέτο μέτρων για το οποίο συζητάμε. Γι' αυτό πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι δεν θα υπάρξει μια συνολική πολιτική συμφωνία σήμερα. Θα μιλήσω πρώτα στους υπουργούς, θα τους πω πού βρισκόμαστε, τι έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα και κατόπιν θα μιλήσω και σε εσάς. Θα πάω πρώτα στους υπουργούς, απαντάω το ίδιο, μετά θα σας πω τι συμβαίνει. Ίδια απάντηση. Θα μιλήσω πρώτα στους υπουργούς, θα τους πω πού βρισκόμαστε, αλλά είμαι σε θετική. Υπάρχει μια θετική άβρα, έχω μια θετική διάθεση και θα σας μιλήσω μετά τη σύσκεψη για όλα αυτά. Δεν μου έχουν ζητήσει να παραιτηθώ. Μου εστάλει μια επιστολή από το Ευρωκοινοβούλιο στην οποία απάντησα και την 27η Απριλίου θα παραστώ στο Κοινοβούλιο και προγενέστερα θα πάω πάλι στο Κοινοβούλιο να μιλήσω για την Ελλάδα. Σε σχέση με τις δηλώσεις του Υπουργού της Πορτογαλίας. Θεωρείτε ότι η Πορτογαλία θα σας ζητήσει κάτι τέτοιο? Πρέπει να ρωτήσω καταρχάς τον Υπουργό της Πορτογαλίας. Μάλλον να ρωτήσετε εσείς τον Υπουργό της Πορτογαλίας να σας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ναι, είμαι στη διάθεση όλων και θέλω να τελειώσω την θητεία μου και αυτή η θητεία μου καταρχήν τελειώνει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Μετά φυσικά θα υπάρξει ένα... Το αν θα υπάρξει ένα κενό μετά, αυτό θα πρέπει να το δούμε και να το επιλύσουμε. Και προς τον κύριο Βενιζέλο και προς τον κύριο Παπά. Όχι, δεν είναι έκτακτη ανάγκη η κατάσταση όσον αφορά την Ολλανδία και τις διαπραγματεύσεις για την κυβέρνηση. Θα διαρκέσουν αρκετό καιρό ακόμα. Πείτε να ρωτήσετε και τους Ολλανδούς συναδέλφους σας. Πρόκειται για μια ανοιχτή, ανεπίσημη συζήτηση και μπορεί να δώσει πολιτικές κατευθύνσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εκπονεί ένα πολύ πιο ενδελέγγραφο προς την κατεύθυνση, το οποίο θα δημοσιευθεί τον Μάιο και το αναμένουμε με πολύ μεγάλη